πιο μπλε δεν πάει. Μπάρμπι, πιάσε άλλο ένα μπλε λαγκόν. Hi Barbie! Hi Ken! You wanna go for a ride? Μονάδα alert! Γεια σας ρε παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και να σας πω κάτι. Γιατί να τιμήσουμε μόνο την Barbie και όχι τον Ken εφόσον φάγαμε φαγητά Barbie για 24 ώρες θα φάμε και φαγητά Ken για άλλε 24 ώρε. Αλλά να σα πω κάτι, τον έχω τον γεν. Νάτο, εδώ πέρα. Βέβαια δεν λέει και εδώ λέει Brad, it's okay. Εμεί θα τον ονομάσουμε Ken. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, θα φάμε. Μαντέψτε τη χρώμα, μπλε φαγητά για 24 ώρες. Όμως, δεν θα είναι απλά μπλε και γαλάζια φαγητά, θα είναι λίγο πιο κενίστικα. Και τι εννοώ, κενίστικα, όπως βλέπετε εδώ ο φίλος μας ο Κεν έχει ένα κορμί, είναι γυμνασμένος, είναι και μαυρισμένος. Οπότε θα φάμε πιο healthy, αλλά ταυτόχρονα μοντέρνα, μπλε και γαλάζια φαγητά. Όπως βλέπετε εδώ λέει hot summer και είναι όντως πολύ hot το summer. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Προφανώς και δεν θα είμαι έτσι στο βίντεο, πρέπει να μεταμορφωθώ σε κέν. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι... Να πάμε για solarium. Πρέπει να μαυρίσω, να είμαι σκουρόχρωμος, σαν να με έχει κάψει ο ήλιος, για να μοιάζω στο γκέν. Φύγαμε! Έλα και το solarium. Αυτό είναι το μηχάνημα που κάνω. Είναι το πιο καινούργιο που έχουν εδώ μεταξύ. Και είναι και το πιο δυνατό. Μου τελείωσε η και κρέμα και πήρα καινούργια. Πήρα αυτή εδώ πέρα. Λέγεται All Black Everything. Και εννοείται πάτα με τα crocs. Α, μπλε. Για να ταιριάζουμε. Πώ με βλέπετε, πήρα χρωματάκι. Κάτι κάναμε. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι. physical, physical γυμναστική. Ο Κέν έχει πολύ ωραίο σώμα, οπότε πάμε να γυμναστούμε έτσι κάνα 40 λεπτό Να φανούν οι κοιλιακοί που δεν έχουμε. <Τιου>! πάρα πολύ ωραία. Και ήρθε η ώρα όμως για να ετοιμαστώ κι εγώ. Πάω να αλλάξω ρούχα για να ξεκινήσουμε με το πρωινό μας. Τώρα είμαι έτοιμος. Δύθηκα στα μπλε, στα γαλάζια βασικά και πάμε να φτιάξουμε πρωινό. Καλά το outfit, αλλού ειδικά το φλίτσα, η παντοφλίτσα η Crocs, τα λέει όλα. Μην βλέπετε έτσι σκοτάδια, μέρα είναι έξω, απλά έχουμε κατεβασμένε τι τέντες. Για πρωινό που λέτε, λέω να φάμε αυτά τα πολύ αισθέτικτα τα γιαούρτια, που τα κάνουν με σειρέ. Ξέρετε, στη μία σειρά βάζουν γκρανόλα, στην άλλη καρύδια. Τέτοια φάση. Αλλά μπλε edition. Και να το συνοδεύσουμε με Μπλε γάλα. Α, καλά, φωσφορεί ολόκληρο εδώ, τέλεια. Πάμε να φτιάξουμε το γιαουρτάκι μα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα γιαούρτι, θύστικο βούτυρο, σιρόπι γάβη, τσίπ καρύδα, κουβερτούρα, μπλε χρώμα ζαχαροπλαστική γιατί χωρί αυτό δεν πάμε πουθενά σε αυτό το βίντεο. Και το άλλο μπλε που βρήκα είναι αποξηραμένα blueberry. Λοιπόν, δεν έχω πολύ γιαούρτι δυστυχώ οπότε θα το αδειάσω όλο μέσα και θα ρίξω μερικέ σταγόνε μπλε χρώμα αχροπλαστική. Πόσε να ρίξω είναι το θέμα. Θα ρίξω αρκετέ. Εντάξει, και γαλάζιο να μα βγει δεν μα πειράζει. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Γουάου! Τέλειο! Πω, πω υπέροχο. Α βγει γαλάζιο, πιο ωραίο είναι γαλάζιο. Βασικά λέω να μην το ανακατέψω πάρα πολύ. Να κάνει έτσι αυτό το die die το χρώμα. Μ' αρέσει. Ελλάδα, χώρα του φωτό. Παίρνουμε τώρα λίγα τσίπ καρύδα. Ήρθε και η γοργονίτσα μου. Καλά, στην γοργονίτσα μου. Θε να Έλα. Ήρθε και η κουτσομπόλα τη παρέα. Λοιπόν, ο Νίκα, θα πάρουμε μερικά chips. Μην το κλείψει. Θα Το βάλουμε έτσι εδώ. Πώ δείχνει το άσπρο πάνω στο μπλε, τέλεια, παιδιά. Θα συνεχίσω με blueberry. Παιδιά, δεν έχω φάει ποτέ από blueberry. Για να δοκιμάσουμε και ένα. Καλά, μπλε δεν τα λε. Μαύρα είναι, αλλά οκ. Okay. Σα τα φίδε είναι πιο πολύ. Συνεχίζω με φυστικό βούτυρο. Το συγκεκριμένο είναι χωρί ζάχαρη. Τώρα, πώ θα κάτσει, βέβαια, είναι ένα θέμα αυτό. Θα το προσπαθήσω να βγει ωραίο, παιδιά λίγη μαύρη κουβερτούρα και θα κλείσω με σιρόπι αγάπη για να του δώσω μια έξτρα γλυκάδα χωρί θερμίδε όμω. Απίστευτο, απίστευτο. Πάμε να φτιάξουμε και το γκάλα μα. Πολύ σπάνια πίνω για πρωί γάλα, έχω να σα πω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα εδώ. Θα βάλουμε λίγο γαλατάκι κάτω-κάτω. Λίγη σκόνη φυστικοβούτυρου. Παιδιά, είναι υπέροχο αυτό. Το βάζω παντού, να ξέρετε. Και εννοείται λίγε σταγόνε από χρώμα μπλε. Και έβαψαν τα χέρια μου. Ουάου! Wow! Και να σας πω κάτι, θα το κάνω τελικά καφέ, γιατί δεν μπορώ πρωί-πρωί χωρίς καφέ. Θα κάνουμε ζεστό λάτε με γεύση φυστικοβούτυρου. Θα το ονομάσω Blue Peanut Latte. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν με μπορώ. Δεν με μπορώ. Τελεία και παύλα. Κάνω τα πιο ωραία. Συγγνώμη. Period. Period. Pirouette. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Εγώ, αν έπαιρνα κάτι τέτοιο έξω, κανονικά θα το τρώγα έτσι όπω είναι. Αλλά για το βίντεο θέλω να τα ανακατέψω όλα μαζί να πάνε παντού οι γεύσει. Αχταρμά θα γίνουν τώρα, αλλά τέλο πάντων. Να πάνε όλα παντού. Να έχουμε στην μπουκιά μα όλα τα καλούδια. Παιδιά, δεν νομίζω να έχω ξαναφάει στη ζωή μου κάτι τόσο γαλάζιο. Οριακά θέλω να βουτήξω μέσα. Είναι η λίμνη των κύκνων εδώ. Άντε, καλή μα όρεξη να πάρω και καρύδα. Να σα πω κάτι, ξυνίζει πάρα πολύ. Γιατί είναι το blueberry. Αν δεν ήταν το blueberry, θα ήταν πιο κομπλέ. Νομίζω το blueberry το χαλάει όλο. Το ξυνίζει πάρα πολύ. Ευτυχώ που έβαλα και αγάβη, γιατί θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm, mm, mm. Και παρόλο που μου αρέσει η καρύδα, έχω να σα πω ότι εδώ δεν μου πολύ αρέσει. Δεν του κολλάει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω είναι λίγο αποτυχημένο στη γεύση. Δεν πειράζει. Θα το φάω. Τι να κάνω, αναγκαστικά να πάρουμε δυνάμει. Θέλω να δω αν έχει γίνει η γλώσσα μου μπλε. Α, εντάξει, έχει γίνει ίσα που γαλάζια. Για να δοκιμάσουμε και το καφεδάκι. Εντάξει, το καφεδάκι έγινε πράσινο γιατί βάλαμε τον καφέ μέσα. <σκυρίζει> Πώ έγινε έτσι, ρε παιδιά, Όπω. Οπό... Έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, μπορώ να πω. Εντάξει, τη γεύση πιστεύω να είναι ωραίο όμω. Στη γέννηση, παιδιά, μοιάζει σαν φιστίκι με καφέ. Νιώθω ότι έχω μπει μέσα σε κατάστημα με ξηροκάρπια. Αυτό νιώθω. Θα το έλεγα πολύ ιδιαίτερο χαρμάνι. Έφτιαξε ένα δικό μου χαρμάνι, είναι πάρα πολύ καλό. Το χρώμα λίγο αποτύχαμε, αλλά οκ. Okay. Θα συνεχίσω εγώ να τρώω το γιαουρτάκι μου, για να πάω και τουαλέτα τώρα που είναι πρωί-πρωί. <laughs> παιδιά, νιώθω σαν στρομφάκι. Δεν μπορώ. Είναι πολύ ξενό! Κοιτάξτε πώ κοιμάται μου, Σαν αγγελουδάκι είναι η γοργονίτσα μου. Έχουν κατακοκινήσει τα μάτια τη από τον ύπνο. Κοιμήσω, γοργονίτσα μου. Δεν σε ενοχλώ άλλο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε τι γίνεται πάνω στο κρεβάτι μου. Πρέπει να τα συγκυρίσω, να τα διπλώσω, να τα φυλάξω, να τα σιδερώσω και βαριά με τόσο πολύ. Δεν καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, δεν έχω κοιμηθεί και πάρα πολύ. Είμαι σχετικά άϊπνο και νομίζω ότι έχω το πιο κατάλληλο. Αναψυκτικό να πιω για να μου δώσει ενέργεια. Έχει περάσει και η ώρα να είναι το εντεκατιανό μα αυτό, α το πούμε έτσι. Πόσοι θυμάστε, παιδιά, το μπλε το Powerade. Εγώ, παιδιά, το πίνα σαν τρελό παλιά. Ήταν το αγαπημένο μου. Έχω να το πιω ούτε εγώ θυμάμαι πόσα χρόνια. Αν σα πω ότι ούτε θυμάμαι καν τη γεύση του, θα σα γελάσω. Πρέπει να είναι μπλούμπερι και αυτό. Βατόμουρο, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Πόσε φορέ εντωμεταξύ έχουν αλλάξει και τη συσκευασία του εδώ την πιπίλα. Αλήθεια σας λέω, ένιωσα ότι πήγα 15 χρόνια πίσω. Σας μιλάω ειλικρινά. Mm. Πω, πω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το κλασικό το πορτοκάλι που είχε και είχε και άλλες γεύσεις, νομίζω είχε και λαχανι δεν θυμάμαι, αλλά πάντως εγώ έπινα μόνο το πορτοκαλί και το μπλε και πιο πολύ απ' όλα έπινα το μπλε. Τώρα νομίζω ότι πήρα δυνάμεις για να συνεχίσω το βίντεο. Μονάδα. Σας αφήνω μάγκες, τα λέμε στο μεσημεριανό. Όχι κορίτσακι, άλλο. Πια φαρμακή. Ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Εδώ νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον τα πράγματα. Το τι θα φάμε το μεσημέρι. Έχω βρει αυτά εδώ πέρα τα μακαρόνια, τα οποία λέγονται fitness spaghetti και έχουν λέει μόνο 9 θερμίδε. Το ενδιαφέρον είναι το πώ τα μαγειρεύει αυτά τα μακαρόνια και προφανώ δεν είναι μπλε. Η συσκευασία είναι μπλε και πόσο iconic που είχε να είναι γαλάζιο και πάει, πάει πάρα πολύ με το βίντεο. Και θα συνδυάσουμε τα μακαρονάκια αυτά μαζί με μία σο blue cheese με μπλε τυρί που συχαίνομαι πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, τα μακαρόνια αυτά ακούστε πώ φτιάχνονται, παιδιά. Προετοιμασία. Στραγγίξτε το νερό τη συσκευασία, ξεπλύνετε το προϊόν με κρύο νερό και προσθέστε τη σάλτσα ή τη σαλάτα τη αρεσκία σα. Α, δείτε πώ έρχονται, παιδιά. Θα κάνω το, Θα κάνω το. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι μέσα στο νερό. Συγγνώμη, θα ξεράσω. Εναλλακτικά λέει, βράστε τα ή τηγανίστε τα σε αντικολλητικό τηγάνι για 5 λεπτά με τα υλικά που θέλετε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πατέντα δική μου. Για αρχή θα τα στραγγίξω και θα τα ξεπλύνω όπω λέει. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ μικρή η μερίδα, βλέπετε έτσι. Πα, πα, πα. Ξεπλένουμε. Είναι μόνο αυτά εδώ, παιδιά. Ούτε μια μερίδα. Βρωμάνε, έχω να σα πω ψαρίλα. Θα κάνω με το, ε. Θα τα αδειάσω μέσα σε αυτό το διάφανο μπολ. Θα ρίξω λίγο βραστό νεράκι. σα να τα καλύψει. Και θα ρίξω και μερικέ σταγόνε μπλε χρώμα ζαχροπλαστική. Μπα και ποτίσουν και γίνουν μπλε. Ωραία, θα τα αφήσω τώρα εδώ να ρουφήξουν όσο χρώμα μπορούν και για να μαλακώσουν και λίγο ακόμα περισσότερο. Σίγουρα θα βγουν γαλάζια πάντω, ήδη βλέπω ότι έχουν πάρει χρωματάκι. Πάμε να φτιάξουμε όμω και την σάλτσα, παιδιά. Δεν μ' αρέσει καθόλου το μπλε τυρί, ούτε το ροκφόρ, τίποτα από τα δύο. Πίστευα ότι όταν μεγαλώσω θα μ' αρέσει, αλλά δυστυχώ ποτέ δεν μου άλλαξε η γνώμη για αυτό το τυρί. Θα το κόψω σε κυβάκια, όλο το πακέτο το χρησιμοποιήσουμε. Να πεθάνουμε κανονικά. Μ' αρέσει που το λένε μπλε τυρί, ενώ πρέπει να λέγεται μουχλιασμένο πράσινο τυρί. Έχει μεγάλη διαφορά να ξέρετε το μπλε τυρί από το Roquefort. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και φαίνεται και στην τιμή εξάλλου. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι θα ρίξω το Roquefort. Λίγο λαδάκι. Σκόρδο σε σκόνη. Υποκατάστατο αλατιού γιατί είπαμε ότι πρέπει να προσέχουμε και λίγο. Θα βάλω φρέσκο τυρί κρέμα. Το συγκεκριμένο είναι light για να μας κάνει έτσι μια πιο κρεμόδες υφή. Και λίγο γαλατάκι. Τέλεια. Και επειδή έτσι μου την κάρφωσε, θα ρίξω και λίγη μουσταρδίτσα. Μην νομίζετε ότι βλέπω κάπου τι συνταγέ. Από το μυαλό μου τα βγάζω όλα αυτά, να ξέρετε. Έλα η σαλτσούλα. Μυρίζει παιδιά σαν αυτή τη μακαρονάδα με τα τέσσερα τυριά πάντω. Το χρώμα θα κάνω με το. Δεν καταλαβαίνετε. Σούρωσα και τα μακαρόνια και όπω βλέπουμε έχουν βγει τέλεια. Έχουν βγει υπέροχο γαλάζιο. Οπότε με το που τα ρίξουμε εδώ βέβαια θα χαθεί όλο, αλλά δεν πειράζει. Πάντως έχουν βγει πάρα πολύ όμορφα. Βάζουμε τέρμα τη φωτιά να πάρει μία βράση και είναι έτοιμα. Δεν καταλαβαίνετε πόσο ωραία μυρίζει. Έχω πάθει σοκ με τη μυρωδιά. Καλά, από εμφάνιση δεν το συζητώ. Έσκησα πραγματικά και έκατσα και στην τραπεζαρία. Είμαι πάρα πολύ έτοιμο να δοκιμάσω και είμαι έτοιμο πιο πολύ για να δω πώ βγήκε η σάλτσα και την ύφη του μακαρονιού αυτού. Γιατί μοιάζει όντω σαν ριζομακάρονο. Καλά, το χρώμα έχει βγει απίστευτο έτσι. Έχω πάθει πραγματικά σοκ. Oh my god, σοκ. Σοκ, σοκ, σοκ. Λοιπόν, παιδιά, η σάλτσα έχει βγει υπέροχη. Έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Βγάζει το ροκφόρ, βγάζει το blue cheese, αλλά δεν με χαλάει. Μου αρέσει πάρα πολύ, μπορώ να πω. Όσο για τα μακαρόνια, είναι ένα συνδυασμό ριζομακάρονο με νούντλ και μακαρόνι. Δεν είναι ότι καλύτερο, είναι πολύ περίεργη η φύση του. Ζελεδακένια, σαν ζελεδάκι είναι. Τραγανίζουν κιόλα λίγο, αλλά δεν με χαλάει. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι κάτι που θα έτρωγε σε ένα Περίεργο εστιατόριο. Αλλά έχω παθεί σοκ με την σάλτσα, έτσι. Δεν καταλαβαίνετε. Θα αγαπήσω στο τέλο το blue cheese. Οπότε, αν θε να κάνει το δείπνο στο αμόρε σου, φτιάξε κάτι τέτοιο. Πίστεψέ με, θα ενθουσιαστεί. Ή θα ξεράσει. Ένα από τα δύο. Εγώ πάντω, το έφερα στο κεφάλι. Ε, δεν καταλαβαίνετε. Έχω φέρει εδώ στο σπίτι το βινίλιο τη Beyoncé. Και δεν κάνω κάτι άλλο όλη μέρα. Ακούω το βινίλιο. Είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε. Yes, Beyoncé, do it! Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Top! Ωχ, oh, ήρθε αυτή η ώρα που δεν θέλω καθόλου, παιδιά, για το βραδινό. Και θα μου πεις γιατί δεν θες καθόλου. Αχ, ah, 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 αυτό που έχω διαλέξει να φάμε είναι μέγα λάθος για εμένα. Να ξέρετε κάτι, παιδιά. Το αγαπημένο μου γλυκό είναι το παγωτό. Αλλά μία γεύση μόνο δεν μ' αρέσει από παγωτό. Μπορώ να φάω τα πάντα. Ό,τι πιο περίεργο υπάρχει μπορώ να το φάω σε παγωτό. Όμω μία γεύση δεν την αντέχω καθόλου. Και αυτή είναι η γεύση Τσιχλόφουσκα. Που πάντα είχα την απορία γιατί ο κόσμο τρώει παγωτό Τσιχλόφουσκα. Και όπω γνωρίζετε, το παγωτό Τσιχλόφουσκα είναι γαλάζιο. Οπότε πήρα παγωτό τσιχλόφους να φάω για βράδυ και πήρα και ένα μπλε κοκτέιλ. Εγώ τώρα υποτίθεται ότι πρέπει να σηκωθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση με την κοργονίτσα στα πόδια μου να την πειράξω. Είναι ένας άγγελος. Και εκεί έχω έναν άλλον άγγελο. Και ένα άγγελο εδώ, πολλοί άγγελοι μαζευτήκαμε. Χαμό! Παράδεισο γίναμε εδώ στο σπίτι. Αχ, πού το έχω βάλει, ούτε που θυμάμαι, ρε παιδιά. Πού είναι, Είναι το παγκάτι. Α, να το. Πιο μπλε δεν πάει. Δηλαδή, πεθαίνει πιο μπλε. Καλά, είναι υπέροχο το χρώμα του έτσι. Είναι φοβερό. Έναν λόγο, πείτε μου στα σχόλια που υπάρχει αυτή η γεύση. Έναν, δεν θέλω δύο. Όχι, θέλω δύο λόγου. Ο δεύτερο λόγο είναι γιατί το τρώτε. Πραγματικά. Αχ, μια φορά έχω δοκιμάσει όλοι και όλοι, μην νομίζετε. Και κόντευα να ξεράσω τα ντερά μου. Το κάνω. Τι να κάνω, δεν έχω φάει και τίποτα άλλο. Ψοφάω στην πείνα. Λάθο. Μέγα λάθο. Μαγάλα, με τσίχλα, είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν είναι τόσο φρικτό βέβαια. Μην είμαι υπερβολικό, αλλά δεν θα το τρώγα ποτέ. Έχει βάψει όλη μου η γλώσσα μπλε. Εν τω μεταξύ, έχω πετύχει σε παγωτάτζίδικο που αντί για τσιχλόφουσκα το έχουν ονομάσει σπιρουλίνα, Κάπω έτσι. Αυτέ είναι οι πιο τσάμπα θερμίδε που έχω φάει σε όλη μου τη ζωή. Βέβαια, κάπου εδώ να πω ότι είναι το πιο ωραίο παγωτό τσιχλόφουσκα που έχω φάει, γιατί ξέρω από πιο παγωτάτζίδικο. Πάω και παίρνω. Είναι το πιο ωραίο παγωτατζίδικο του κόσμου. Πλάκα, μπλάκα, το άδειασα σιγά σιγά. Λοιπόν, τώρα που έχει περάσει η ώρα, θα βάλω το παγωτάκι μου και θα πιω το κοκτέιλάκι μου και θα πάω για νάμι. Εντάξει. Γκοργονίτσα μου, τι θε, παγωτό τσικλοφουσκίτσα. Δεν κάνει για σένα, σάρι. Χίλιε φορέ να τρώγα παγωτό με γεύση σκυλοτροφή παρά αυτό. Λοιπόν, οργονίτσε μου, για κλείσιμο θα πιούμε αυτό εδώ πέρα το αλκοόλ, το κοκτέιλ, το οποίο λέγεται Blue Lagoon. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπιεί ποτέ. Έχει αλκοόλ μέσα κανονικά και είναι έτοιμο. Και η γεύση του είναι Ανανία! Οκ, okay, μ' αρέσει ο ανανά, το έχουμε. Μια χαρά! Ελα, κέν! Δώσ' του να καταλάβει. Α! Mm, ωραίο για έτοιμο κοκτέιλ! Θα έχει όμω ένα τρακικό! Ναι, ναι, μ' αρέσει. Πάλι καλά, ευτυχώ να μου φύγει η τσικλοφοσκύλα. Χρώμα τροφίμων, έχει χρώμα ζευροπλαστική μέσα. Πειδή γι' αυτό έχει βγει αυτό το χρώμα, να ξέρετε. 4,7% έχει αλκοόλ. Και βλέπω ότι έχει κρασί από μήλο και ανανά. Ωραία, Μπαρμπι, πιά άλλο ένα μπλου Αμπτοβαρή μαγκαντογκέν κάπου εδώ σας αφήνω. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο που τρώω μόνο μπάρμπι φαγητά, πηγαίνετε δείτε το, γιατί μιλώ σαν μάγκας, έλεος. Και αυτά από μένα, σας καληνυχτώ, πάω να ξεκουράστω, τα λέμε πολύ σύντομα εμείς. Όχι σαν κεν, σαν τσέντε δερίλ, 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 φιλάκια πολλά παιδιά. γεια σας.